Να μιλούμε κύριε Κυριάκη για λογαριασμό του newscap.gr. Θα κάνουμε ένα podcast αναφορικά με τις δραματικές ημέρες και ώρες από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, όπου εκείνη την περίοδο ήσασταν φοιτητής στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή στον Πειραιά. Έγινε λοιπόν εκείνη η δραματική βραδιά η εξέγερση και άρχισε το κυνήγι των χουντικών εναντίον των φοιτητών. Εσείς καταφέρατε και διαφύγατε. Από εκεί και πέρα θέλω να πιάσουμε το νήμα της περιγραφής, να πάμε πάρα πολύ πίσω και να μας περιγράψετε τα γεγονότα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μιλήσαμε και θα σας πω λοιπόν, όταν έγινε η έξοδος από το Πολυτεχνείο, τα ξημερώματα, έφυγα με τα πόδια και πήγα στο Βοτανικό στην αδερφή του πατέρα μου. Με έβγαλε έξω από το σπίτι. Γιατί, πρέπει να γιατί, πω... γιατί σας έβγαλε έξω, πέστε μας το λόγο. Ήτανε... Φοβισμένη. Πάντως δεν είχε προβλήματα με την ασφάλεια, με την αστυνομία. Δηλαδή δεν θα την ενοχλούσε κανένας. Ναι. Αλλά πρέπει να σας πω κι άλλο ένα χαρακτηριστικό μου, το είπε η μητέρα μου αυτό. Στη διάρκεια της κατοχής κυνηγούσαν ένα παιδί στο δρόμο, μπήκε στην αυλή του σπιτιού τότε, στο Βοτανικό εννοώ, και το έβγαλε έξω το παιδί. Και όταν το έβγαλε έξω στο δρόμο, οι Γερμανοί το σκοτώσανε. Ήταν μια νοοτροπία που την ξέρουμε και στην ελληνική κοινωνία την έχουμε ξαναζήσει. Λοιπόν, το τελευταίο, μετά από το επεισόδιο αυτό, πήγα στο Σύνταγμα, γιατί την άλλη μέρα του Πολυτεχνείου είχαμε επεισόδια με τάγκ στο χώρο του Συντάγματος. Ένα παιδί έπεσε κάτω, ξάπλωσε στον δρόμο, πέρασε ένα τάγκ από πάνω του. Ευτυχώς δεν τον σκότωσε, δεν τον πλάκωσε το παιδί. Και μετά φύγαμε και πήγαμε σε ένα διαμέρισμα, ένα παλιό διαμέρισμα, και κοιμηθήκαμε εκεί και κρυφτήκαμε εκεί. Και την άλλη μέρα που φύγαμε το πρωί για να πάμε να φύγουμε να δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε ο καθένας μας, ήμασταν περίπου 10 άτομα, βγαίνουμε έξω και μπροστά μας, δίπλα μας μάλλον, βλέπουμε έναν σκοπό, ο οποίος ήταν σκοπός στο αστυνομικό τμήμα το διπλανό, ήταν αστυνομικό τμήμα δηλαδή δίπλα. Και φύγαμε, αρχίσαμε να τρέχουμε και φύγαμε. Πανικοβλημένοι λοιπόν, φύγατε, ναι, απομακρυνθήκατε. Φύγαμε, ναι, ήταν κάτι το περίεργο, ας πούμε. Στην αρχή πήγα στα Λιώσια, όπως λέγεται σήμερα Ηλίων, και έμεινα εκεί κάπου 10 μέρες. Με έκρυψε ένας πολύ φίλος μου, με κίνδυνο της ζωής του βέβαια. Κάποια μέρα έφυγα από εκεί για να πάω στο σπίτι που ήταν κοντά με τα πόδια στην Κηπούβολη στο Περιστέρι. Πήγα εκεί για να δω λίγο τους δικούς μου, δεν πρόλαβα να πάω, ήρθαν όλες οι αστυνομικές διευθύνσεις, δηλαδή η χωροφυλακή του Περιστέριου της γειτονιάς, ήρθε η αστυνομία της Ανωτάτης, στην Ανωτάτη, στον Πειραιά, η αστυνομία με αυτοκίνητα όλοι αυτοί, το Περισσός που ήταν το κεντρικό, η κεντρική διοίκηση, είχαν γίνει και εκεί βασανιστήρια, της χωροφυλακής. Και ήρθε και το αστυνομικό τμήμα του Περιστερίου, επειδή διατηρούσα τότε ένα βιβλιοπωλείο και με ξέρανε. Κάτσα 10 μέρες που σας είπα, μου λέει η αδελφή μου ανέβα στην ταράτσα, ανέβηκα στην ταράτσα στο διπλανό, είχαμε μία σκάλα τσιμεντένια και ανέβηκα στο επάνω. Δεν ήρθανε να ψάξουν εκεί, τόση νοημοσύνη είχαν, μπήκανε μέσα. Ψάχνανε τα ντουλάπια, ψάχνανε το ψυγείο, ξαχωρούσαμε στο ψυγείο, τα σεντόνια, και μετά που φύγανε πήδηξα μια μάντρα, ας πούμε, και ξαναπήγα πάνω στα Λιώσια. Μετά από τα Λιώσια, ένας ξάδελφός μου που έμενε στην Κυψέλη, πάλι και αυτός με κίνδυνο της ζωής του, συμφώνησε να με κρύψει. Είχε φτιάξει ένα σπίτι φτώχεια τότε, ένα σπίτι μέσα σε ένα νταμάρι, ναι, που σήμερα χρησιμοποιείται σαν γήπεδο της Αθηναίδας, μια συνοικιακή ομάδα δηλαδή, εκεί παίζουνε, με ντενεκέδες, με ξύλα.
και κάθισε εκεί 10 μέρες. Αυτά τα παιδιά εκεί τώρα. Στο μεταξύ, όλα αυτά που μας περιγράφετε, η αστυνομία σας έψαχνε, σας γύρευε, σας αναζητούσε. Ναι, ναι, έψαχνε παντού, δεν μπορούσε να με βρει. Στο σπίτι εκεί στη γειτονιά, νομίζανε ότι... Ήσασταν γνωστό στην ασφάλεια, σας είχαν καταδώσει, γιατί σας ζητούσαν? Μα είχα πάει πολλές φορές στην ασφάλεια. Α, είχατε πάει και στον Πειραιά είχα πάει, και στον Πειραιά, γιατί θα σας πω μετά τι κάναμε στον Πειραιά. Και στο Περιστέρι με είχαν πάει, και στον Περισσό με είχαν φωνάξει εκεί ο μεγάλος διοικητής. Ήσασταν λοιπόν γνωστός για την ασφάλεια. Με ξέρανε. Και λοιπόν σας είπα ότι εκεί λοιπόν εκεί ο ξάδελφος είχε το σπίτι αυτό που ήταν φτώχεια τότε. Πηγαίνανε κάθε Σαββατοκύριακο και πιάνανε πουλιά, καδερίνες, πίνους, και πηγαίνανε στις λαϊκές και τα πουλάγανε 1,5 δραχμή. Αλλά δεν μπόρεσα να μείνω και εκεί, γιατί έμεινα 10 μέρες, γιατί με τα πουλιά τώρα είχαν μεγάλα κλουβιά τεράστια μέχρι να τα μεταφέρουν σε μικρά κλουβάκια, και είχε χιλιάδες ποντίκια και μικρά και αρουραίους, τα οποία κυκλοφορούσαν και την ημέρα και το βράδυ. Δηλαδή ανέβαιναν πάνω στα κρεβάτια. Είχα να κοιμηθώ 10 μέρες και να φάω, γιατί ήταν και πολύ βρώμικα. Λέω θα μου φάνε κανένα μάτι, κανένα αυτή, και έφυγα. Και μετά που έφυγα από εκεί με πιάσανε, ας πούμε. Μετά περίπου από ένα μήνα λοιπόν έγινε η σύλληψή σας. Κάτω από ποιες συνθήκες, πώς σας συλλάβανε? Περίπου εκεί τώρα θα σας πω. Πήγαμε λοιπόν στις 25 τώρα Νοεμβρίου. Είχαν αποφασίσει εκεί ο ξάδερφος να πάνε στο Μαραθώνα για να πιάσουν πάλι πουλιά. Φτάνοντας τώρα έξω από το Πολυτεχνείο, μας σταμάτησε ένα τάγκ. Βγήκε ένας λοχαγός μπροστά. Εγώ καθόμουν πίσω στην κλούβα, λέω τώρα με πιάσανε. Δεν κάνανε όμως, δεν ήταν ο σκοπός τους να κάνουν συλλήψεις εκείνη την ώρα. Είπανε ότι, είπε ο λοχαγός, γυρίστε σπίτι σας για την ασφάλειά σας. Είχε γίνει το πραξικόπημα του Ιωαννίδη και του Γκυζίκη. Τότε, εκείνη την Κυριακή πρωί. Και μετά από εκεί με συνέλαβαν, ας πούμε, και μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Με οδήγησαν στην ασφάλεια του Περιστερίου. Μετά από την ασφάλεια του Περιστερίου, με ύβρις και απειλές, με μετέφεραν στην ασφάλεια και υβριολόγιο, δηλαδή με μετέφεραν στην ασφάλεια στην Μεσογείων. Μου αφαίρεσαν τα χρήματα, τη ζώνη, τα γυαλιά, μην αυτοκτονήσω δηλαδή γι' αυτό, τα κορδόνια των παπουτσιών μου, και κάτω από χλεβασμούς και βρισχές με μετέφεραν στον τέταρτο όροφο, σε ένα κελί 1x1,5, σε αυστηρή απομόνωση. Νόμιζα ότι θα πέθαινα, γιατί 1x1,5 χωρίς κρεβάτι μέσα, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Και μετά ήμουν όμως προετοιμασμένος να σας πω. Εκείνες τις ημέρες είχα διαβάσει και τη μάνα του Γκόρκη, ένα εξαιρετικό βιβλίο που ο γιος της ήταν και αυτός στην αντίσταση κατά του τσαρικού καθεστώτος. Τον πιάσαμε και τον εκτελέσαμε. Αλλά ήξερα λοιπόν ότι κάποια στιγμή θα με πιάνανε, ήμουν προετοιμασμένος. Μετά από αυτό ήξερα ότι σας είπα ότι θα συνέβαινε. Και μετά από 2 μέρες το μεσημέρι, φρόντισαν να έχουν, κατά τις 2,5 ώρα το μεσημέρι, φρόντισαν να έχουν κλείσει όλα τα γραφεία. Με μετέφεραν στον τρίτο όροφο που ήταν το σπουδαστικό της ασφάλειας και με χτύπησαν τότε πάρα πολύ άσχημα οι γνωστοί βασανιστές, ο Σμαΐλης, ο Μπάμπαλης και ο Μάλιος. «Πες τα όλα κουμούνα, θα πεθάνεις, θα σε στείλουμε στην ΕΣΑ, θα σε πετάξουμε από το παράθυρο και θα πούμε ότι πήγες να δραπετεύσεις και έπεσες μόνος σου, θα σε στείλουμε εξορία, τι την ήθελες αυτή την πουτάνα, τη Λιλή τη ζωγράφου, και την κάλεσες να μιλήσει στο Περιστέρι». Τώρα στη διάρκεια της Χούντας, με άλλους νέους και συμφοιτητές αλλά και από άλλες σχολές, είχαμε φτιάξει το Μορφωτικό Σύλλογο Περιστερίου. Είχαμε κάνει πάρα πολλές αντιστασιακές εκδηλώσεις και μία από αυτές ήταν με τη Λιλή τη ζωγράφου, που την καλέσαμε να μιλήσει σε ένα κινηματογράφο, κινηματογράφος με 1,000 άτομα μέσα, να μιλήσει με θέμα ο ρόλος της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία. Πιο κοντά στο μικρόφωνο του ακουστικού, ναι, ναι, παρακαλώ. Λοιπόν. Με χτυπήσανε με γροθιές, με ένα βούρδουλα,
Τρέχαν αίματα από τα χέρια μου, από τα πόδια μου, αν με κάνει κατάμαυρο. Με είχαν βάλει σε μία γωνία και ό,τι βρίσκανε, τραπέζια, γραφεία, γροθιές, κλωτσίες. Και ο αρχιβασανιστής Μαΐλης, αυτός ήταν ένας από τους σκληρούς βασανιστές, ήταν τεραστίων διαστάσεων, 2 μέτρα ψηλά και χοντρός κιόλας, με έπιασε από τα μαλλιά και με σήκωσε όρθιο. Άντεξα όμως, δεν μίλησα γιατί είχα πει ότι ήμουν προετοιμασμένος. Ότι... Και να σας πω και κάτι... Σας ζητούσαν τι, κύριε Κυριάκη, να ομολογήσετε? Να ομολογήσουμε ποιος είχε κάνει, αν είχα κάνει οργάνωση, ποιοι συμμετείχαν στο Πολυτεχνείο, για τη δραστηριότητά μου, όλα αυτά, ας πούμε. Με ποιους είχα σχέση, ποιους είχα συναντήσει. Ήταν μια αντιστασιακή... Είχαμε πάρει μέρος στην αντίσταση κατά της Χούντας και ήταν και τιμωρητική. Θέλανε λοιπόν να τους δώσετε ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις. Ονόματα και τι κάναμε, ναι. Αν είχαμε φτιάξει κάτι το... Συνωμοτικό εναντίον του καθεστώτος. Ναι. Μετέφεραν σε ένα δωμάτιο εκεί που σας είπα και πριν, σε ένα επί ενάμιση. Με είχαν σε αυστηρή απομόνωση για να φύγουν οι μελανιές. Η μάνα μου, μια μαυροφορεμένη γυναίκα και τελείως αγράμματη, μου έφερνε φαγητό κάθε μεσημέρι, τη χλέβαζαν, την κοροϊδεύαν. Τώρα, παιδιά, τώρα ηλικίες 22-25 χρονών ήταν οι βασανιστές, οι απλοί αυτοί φύλακες, ας το πούμε, όχι οι βαθμοφόροι. Ο γιος ο κομμουνιστής που έβαζε βόμβες, είναι ντροπή που γέννησε τέτοιο παιδί. Είναι ανθέληνας, θα τον στείλουμε εξορία, δεν τη γλιτώνει, θα τον στείλουμε στην ΕΣΑ. Διάβασε εδώ τι έγραφε, της έλεγαν, τι να διαβάσει η μάνα μου, αφού δεν ήξερε καθόλου γράμματα. Έπαιρνε το λεωφορείο απ' έξω από το σπίτι, ένα λεωφορείο περνούσε, κατέβαινε στην Ομόνια, έπαιρνε το άλλο λεωφορείο και κατέβαινε στη Μεσογείο. Εκεί ήταν το κεντρικό τότε της αστυνομίας. Ήταν ηρωίδα η μάνα μου, το λέω τώρα, και όλες οι μανάδες είναι ηρωίδες. Μην ξεχάσουμε και το λέω τώρα σαν ανθρώπινα, να σκεφτούμε και την Παναγία ηρωίδα ήταν. Να βλέπουν τώρα το γιο της να τον βασανίζουν, να τον κρεμάνε στο σταυρό και μετά να της τον δίνουν πεθαμένο. Ο πατέρας σας την περίοδο εκείνη, εκτός από τη μαμά σας... Ο πατέρας μου είχε σκοτωθεί, είχαμε επιπλοποιό στην Κυψέλη, πολύ καλός επιπλοποιός με μετάλλιο, αλλά... Για την ιστορία εννοείται, είχε σκοτωθεί, πώς σκοτώθηκε? Είχε σκοτώθει και πήγανε στην Ομόνια να βάλουν μια βιβλιοθήκη. Α, εν ώρα εργασίας λοιπόν. Εργατικό, ναι. Στον πέμπτο όροφο και έπεσε μέσα στο ασανσέρ. Το ασανσέρ ήταν μόνο... Το κτίσμα δεν είχε θάλαμο από πίσω. Κατάλαβα. Άρα δηλαδή, η μαμά σας ήταν κατάμονη και προσπαθούσε... Η μάνα μου ήταν ηρωίδα, προσπαθούσε να ταΐσει 4 παιδιά, ξενοδούλευε και αυτά. Αλλά και τον πρώτο καιρό νόμιζαν ότι με είχαν σκοτώσει. Και οι αδελφές μου γυρίζανε με μία κουβέρτα στο χέρι και ρωτούσανε πού με έχουνε. Γυρίσαν όλα τα αστυνομικά τμήματα και δεν τους λέγανε. Δεν τους λέγανε δηλαδή που βρίσκομαι. Λοιπόν, και λέω για τη μάνα μου ότι όταν εκτελέσανε το Μάλιο και τον Μπάμπαλη, αυτή ήταν η κορυφή της αστυνομίας εκεί, των βασανιστών δηλαδή. Η μάνα μου, που ρόλο που δεν ήξερε γράμματα, τότε γινόντουσαν αναλύσεις από όλα τα κόμματα, και από τα αριστερά και... Από όλα τα δημοκρατικά κόμματα δηλαδή, ότι μην κάνετε τέτοια γιατί μπορεί να ξανάρθουν και κινδυνεύουμε. Ο Καραμαλής κρύβεται στο Φάληρο. Αυτά όμως είχαν όλα τελειώσει τη στιγμή που βγήκε ο Κίσιγκερ και είπε ότι το καθεστώς στην Ελλάδα τελείωσε και ότι θα έρθει η δημοκρατία. Είχαν τελειώσει, δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι και κάποιες προσπάθειες που κάνανε τους πιάσανε αμέσως τότε. Και όταν λέω τώρα ότι όταν εκτέλεσαν τον Μάριο και τον Μπάμπαλη, η μάνα μου είπε να γιάσουν τα χεράκια του όποιος το έκανε. Μόνο μία σειρά, γιατί τους γνώριζε όλους αυτούς. Είχα στείλει τα ρούχα μου στο σπίτι, ήταν ματωμένα. Τη μάνα μου δεν την αφήσανε να με δει, γιατί ήμουνα σε άσχημη κατάσταση. Αφήσανε όμως τη μία αδελφή μου
η οποία είχε φέρει φαγητό και είχε φέρει ψωμί και τις ψάχνανε το ψωμί, μήπως τα κάνανε θρύψαλα, να μην έχω μέσα τίποτα, κανένα μαχαίρι ή κανένα πριόνι κτλ. Και τη έλεγε, μα είναι ψωμί έφερα, λέει. Σκάσε μωρή πουτάνα. Τέτοιο λεξιλόγιο δηλαδή. Συγκλονιστική είναι η περιγραφή. Οπότε, τότε, ναι. Πόσο, κύριε Κυριάκη, πόσο διήρκησε ο εγκλισμός σας? Να σας πω, μήνες κράτησε, αλλά εκεί μέσα και μία μέρα να καθίσεις. Σωστά, σωστά. Έτσι δεν είναι. Είναι μία ατελείωτη ζωή, ένα φόρτη ζωή. Πάντως, ναι, καταλάβανε στο σπίτι και ήρθε και με είδε. Και οι δύο αδελφές μου, η οποία μία αδελφή μου ήταν και 16 χρονών και ήταν και πολύ όμορφη και ήθελε να τους δημιουργήσει και επεισόδιο, τους δημιούργησε επεισόδιο δηλαδή μέσα και τους έλεγε, μα επιτρέπετε τώρα χριστιανίσαστε να είναι το παιδί Χριστούγεννα πρωτοχρονιά, φώτα μέσα, αφήστε το παιδί να φύγει, τι σας έκανε, είναι κομμουνιστής. Και τι πάει να πει κομμουνιστής, που να ξέρει τώρα η αδελφή μου. Και μια κοπέλα μαθήτρια, ας πούμε, β' λυκείου, η οποία ήρθε και με είδε, ας πούμε. Μετά με αφήσανε. Ναι, αυτό να μας πείτε. Μετά από πόσο καιρό έγινε και κάτω από ποιες συνθήκες. Μετά θα σας πω, να σας πω τη συνέχεια. Με κουβαλήσανε σηκωτό στο κελί μέσα. Ήταν ένα κελί, 1x1,5. Δεν μπορούσα να περπατήσω. Με σέρνανε, δηλαδή, στο διάδρομο. Λοιπόν, κάποια στιγμή είδαμε από το παραθυράκι ότι ήρθε ο Μπάμπης ο Δρακόπουλος, ο Μίτσος ο Βαρσαλίδης, ο Προβατάς ο Φώτης, και αυτός είχε περάσει από την αντίσταση, και με μια βαλίτσα ο καθένας τους έστειλαν εξορία. Κάθε ώρα άλλαζε και ο φουρδός και έτριζε η πόρτα, και αυτό ήταν βασανιστικό, γιατί έλεγε για μένα έρχονται, ας πούμε. Στις 16 τώρα Δεκεμβρίου υπήρχαν πληροφορίες και υπήρχε μια απόφαση όταν έκλεισε ο πρώτος μήνας ότι θα δημιουργηθούν διαδηλώσεις και τα λοιπά. Δεν έγινε βέβαια τίποτε, αλλά εκείνο το βράδυ μαζέψανε κάπου μια πενταριά και μας βάλαν όλους σε ένα κελί, ας πούμε, σε ένα κελί. Λοιπόν, κάποια στιγμή με ανεβάσανε στον Μπάμπαλι. Ναι. Εγώ σερνόμουν βέβαια εκείνη την ώρα. Τον αρχιβασανιστή σας, ναι. Ναι. Σερνόμουν εκείνη την ώρα, πάω εκεί. Λέω, γιατί και κουτσένεις. Λέω, δεν έχω τίποτα. Τι να του πω τώρα, εσύ. Γιατί κουτσένω. Λέει, κάτσε εκεί, Λούκα. Λέω, για φωνάξτε τον Σμαήλι. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Αυτός ήταν ο αρχιβασανιστής μου, έτσι, σας είπα ότι με χτυπούσε με το βούλβουλα και με έπιασε τα μαλλιά και με σήκωσε όρθιο. Μου έκανε εντύπωση η δουλικότητά τους, δηλαδή ήρθε μπροστά, έκανε μετάνοιες, μάλιστα κύριε προϊστάμενε. Γιατί το παιδί το έχετε ακόμα εδώ, είναι κομμουνιστής κύριε προϊστάμενε. Να τον αφήσετε να φύγει, μάλιστα κύριε προϊστάμενε. Και να τον αφήσετε να φύγει, να του δώσετε τα πράγματά του να φύγει, μάλιστα κύριε προϊστάμενε. Με τέτοια δουλικότητα δηλαδή, που έδειχνε ότι φοβόταν όνες τον άλλον εκεί μέσα. Έτσι. Δεν ήταν το μέτωπο ενωμένο τους. Εντάξει, έφυγα από εκεί, πήγα. Δεκέμβριο του 73. Του 74. 74. 74. Το ξεπεράσαμε το 74. Πήγαμε στο Γενάρη. Πόσους μήνες κάθεται συνολικά? Κάθεται γύρω στους 3 μήνες. 3 και παραπάνω, αλλά σας λέω, εκεί μέσα και μια μέρα να καθίσεις δεν ήταν. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κατέβηκα τη Συγκρού και πήγα, όχι τη Συγκρού, κατέβηκα και έφτασα στο πεδίο του Άρεως και έλεγα αυτό το γνωστό τραγούδι και του Σαββόπουλου, όταν θα βγεις από αυτή τη φυλακή κανείς δεν θα σε περιμένει. Υπάρχει ένα εξαιρετικό τραγούδι του Μανώλη του Αναγνωστάκη, το Φοβάμαι, που το είχε γράψει στον Εμφύλιο. Και έγραψε από πάνω, φοβάμαι, ότι φοβάμαι όταν θα βγω από τη φυλακή δεν θα με περιμένει κανένας και δεν θα με γνωρίζει κανένας. Όταν λοιπόν τις επόμενες μέρες κατέβηκα στο δρόμο στο Περιστέρι, είχαμε και ένα βιβλιοπωλείο, είχα βιβλιοπωλείο και μου το έκλεισε η Χούντα, το είχαμε ονομάσει Νέα Γενιά και θα σας πω πώς έγινε.
Έβλεπα αυτά τα παιδιά τώρα που ερχόντουσαν, ήταν β' λυκείου, τρίτη λυκείου, ήταν φοιτητές, να φτιάξουμε οργάνωση, να ρίξουμε τη Χούντα. Όταν με βλέπανε, κάνανε ότι δεν με ξέρανε. Κάνανε ότι δεν με ξέρανε. Αυτό που, δηλαδή, που έλεγε και ο Μανώλης ο Αναγνωστάκης, ότι φοβάμαι ότι δεν θα με βλέπει κανένας. Μ' ακούτε? Βεβαίως σας ακούμε. Α, εντάξει, λέω μήπως. Λοιπόν, να σας πω τώρα και γιατί αυτό είναι. Πριν να ανοίξω το βιβλιοπωλείο στο Περιστέρι, που είχε γίνει σε κέντρο συγκεντρώσεων τώρα εκεί, και το παρακολουθούσαν βέβαια γιατί απέναντι είχε ένα καφενείο, μαζευτήκαμε εκεί στη γειτονιά για μια δεκαριά άτομα, νεαρά παιδιά, και λέγαμε πώς θα το βγάλουμε. Λοιπόν, ένα παιδί που ήταν 15 χρονών και ο οποίος στη συνέχεια έγινε πρίτανης καλών τεχνών και κοσμήτωρας κτλ. Ξεχώριζε το παιδί αυτό και το πήραν, υπήρχε νόμος τότε και τα παίρναν από 15 χρονών, δεν δίνανε εξετάσεις πανελλαδικές. Και τα παίρναν τα παιδιά αυτά όσα ήταν χαρισματικά, τα παίρναν στο πανεπιστήμιο. Λέει, αν το βγάλουμε νέα γενιά. Λέω, μπράβο, αυτό θα το βγάλουμε. Λοιπόν, μια μέρα το έβγαλα λοιπόν νέα γενιά και έβαλα την ταμπέλα εκεί, πάνω στο μαγαζί, στο βιβλιοπωλείο. Μια μέρα στο λεωφορείο της γειτονιάς με συναντάει ένας ο οποίος ήταν διοικητής του ΙΚΑ. Για ποια χρονιά, κύριε Κυριάκη, αναφερόμαστε? 1974 τώρα. Μάλιστα. Α, όχι, το 1973 ήταν αυτό. 72-73 πριν, και θα σας πω και τη συνέχεια. Πριν την εξέγερση, 72-73 με συναντάει μέσα στο λεωφορείο, είχε κατακλέψει όλη τη γειτονιά. Έπαιρνε λεφτά από τους διάφορους φτωχολογιά τότε για να τους βγάλει τη σύνταξη. Ήταν διοικητής του ΙΚΑ. Του τοπικού διοικητής δηλαδή. Και με συναντάει μέσα στο λεωφορείο και μου λέει: πιάσε να βγάλει την ταμπέλα, γιατί θα σε τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί και θα ξέρει από πού θα γλιτώσει. Και εγώ σκεφτόμουν να λέω: τώρα τι του στέει το Νέα Γενιά, ας πούμε. Λοιπόν, το όνομα Νέα Γενιά ήταν η εφημερίδα της ΕΠΟΝ. Α, μάλιστα. Η νεολαία της ΕΠΟΝ. Ναι. Μα ακούτε τώρα? Βεβαίως. Ναι. Η εφημερίδα Νέα Γενιά ήταν η εφημερίδα της ΕΠΟΝ. Η αντιστασιακή, ναι. Ναι, αυτή ήταν η κατοχή. Ναι, ναι, ναι. Κατοχή, ναι. Η οργάνωση. Λοιπόν, εντάξει, μετά κάνανε έρευνα. Δεν μας λέτε όμως, κατεβάστε. Κύριε Κυριάκη, μας ακούτε? Ναι, ναι. Κατεβάσατε τελικά την ταμπέλα, φοβηθήκατε, τι κάνατε? Όχι, δεν την κατέβασα. Έπιασα μία μισό κιλό μπογιά μαύρη και τη μουτζούρωσα. Δεν την κατέβασα την ταμπέλα και λέω, όποιος καταλαβαίνει θα καταλάβει. Μάλιστα. Ναι, υπήρχε, εντάξει, ένα μήνυμα αυτό. Με το μαύρισμα, ναι. Λοιπόν, πήγανε στο σπίτι της γυναίκας μου, της μέρουσας γυναίκας μου, σταματήσανε με το περιπολικό, ανοίξανε, τις βρήκανε το ζήτα κάτω από το κρεβάτι. Του βασιλικού, λέτε? Του βασιλικού, και μετά φύγανε, ας πούμε. Να ρωτήσω τώρα, είστε έξω, έχετε πάθει όλα αυτά τα δεινά μέσα στην ασφάλεια από τους, ναι, βασανιστές. Έχετε βγει κάτω από αυτές τις συνθήκες έξω? Συνεχίζει να σας γίνεται η παρακολούθηση στενή από τους ασφαλίτες? Α, θα σας το πω και εγώ. Αφού θέλετε να σας πω τώρα, υπάρχει και μια συνέχεια. Μετά που βγήκα, κατέβηκα στη σχολή μου στον Πειραιά για να πάω να δώσω κανένα μάθημα, γιατί είχα μείνει πίσω. Πίσω, ναι. Και μέσα στη σχολή είχαμε το σπουδαστικό της ασφάλειας. Μας παρακολουθούσαν. Ανοίγανε την πόρτα, κοιτάζανε ποιος είναι μέσα, ποιος κάνει μάθημα. Μας ξέρανε και τους ξέραμε όλους. Δηλαδή, αυτοί ήταν με πολιτικά τότε. Και υπήρχε και κάποιος από την Αγία Βαρβάρα που το λέγαμε με κουκουβάγια, γιατί είχε μαύρα γυαλιά και ήταν και καμπούρης κάπως. Δεν το θυμάμαι πώς λεγότανε. Λοιπόν, μπαίνω μέσα στο ανσασέρ για να πάω στον τέταρτο όροφο στη γραμματεία. Και μπαίνει μέσα και ένας ασφαλίτης, ένας κοντούλης ήταν. Θωμάτων λέγαμε, δεν ήταν. Το κοροϊδεύαν όλοι. Μπαίνω μέσα, μπαίνει και αυτός μέσα, κλείνει την πόρτα και μου ρίχνει ένα χαστούκι έτσι. Μπαμ, ξέρω εγώ. Εμείς, να σας πω, είχαμε ξεπεράσει πολλά πράγματα και δεν θυμάμαι ούτε να τρόμαξα ούτε να φοβήθηκα. Του λέω, εσύ, τι με χτυπάς, τι σου έκανα? Λέει, να, για να μάθεις όταν με βλέπεις να πιάνεις τα τέτοια σου. Εγώ τέτοιες χειρονομίες δεν έκανα, ούτε κάνω και ούτε θα κάνω. Και μου λέει, κατέβα κάτω, αυτός τώρα είναι το τέλος της. Κατέβα κάτω και πήγαινε μπροστά και πήγα αν ξέρετε την πλατεία στο Περιστέρι
που είναι και το θέατρο του Πειραιά, το κρατικό θέατρο. Ναι. Εκεί, είναι η διοίκη, εκεί ήταν η διοίκηση της αστυνομίας. Με είχαν πάει και άλλες φορές. Και σας είπε να πάτε εκεί για ποιο λόγο, να συντομεύσουμε λίγο. Προχώρα εσύ, ναι, για να δουν πότε βγήκα, πότε να με ρωτήσουν εκεί. Πάω εγώ μπροστά, ήταν και ένας άλλος φίλος μου παρέα που φορούσε το σήμα της ειρήνης και επειδή μας τραβούσανε τώρα από τα μαλλιά και από τα γένια και τα λοιπά τα οποία είχα φροντίσει και τα είχα κόψει, το έριξε μέσα στον υπόνομο, δηλαδή την ώρα που περνάγαμε και από πίσω ήταν τώρα ο ασφαλίτης, ας πούμε. Ανεβαίνουμε απάνω, ήταν ένας αγγελόπουλος διοικητής, ο οποίος ήταν αντισυνταγματάρχης, μεγάλο βαθμό δηλαδή. Μου λέει, ρε, πότε βγήκε, ρε, του λέω πριν λίγες μέρες. Μου λέει, κάτσε στην καρεκλά. Άρχισε εκεί, θα σε πετάξουμε από το παράθυρο, θα στείλουμε κάτσε καλά, θα στείλουμε στην ΕΣΑ. Απέναντι όμως στον τοίχο που είχα ξαναπάει, ήταν η φωτογραφία του Παπαδόπουλου. Ναι. Πριν πέσει ο Παπαδόπουλος. Αλλά με το να πέφτει ο ήλιος, είχε κάνει στάμπα τώρα. Είχαν βγάλει τη φωτογραφία και δεν είχαν βάλει κάποια άλλη, του Γκυζίκη, ας πούμε, ή του Ιωαννίδη. Και μετά από τόσα που είχα περάσει, λέω, τι τον κάνατε αυτόν απέναντι εκεί. Τον Παπαδόπουλο εννοούσα. Με ειρωνία το είπατε, φαντάζομαι. Ναι, ειρωνικά. Και δεν φοβόμασταν κιόλα, δηλαδή. Σκάσα να σα πετάξω από το παράθυρο. Αυτό ο Αγγελόπουλο, λοιπόν, παραπέμπτηκε για βασανιστήρια. Και επειδή αυτό συνέβη και στο Ηράκλειο εδώ, όσοι είχαν. Ήταν κατηγορούμενοι για βασανιστήρια και λέγανε όλοι, ακόμη και ο Πατακός, ότι δεν γίνανε βασανιστήρια στην Ελλάδα. Και υπήρχε μία άποψη ότι να βρούμε ανθρώπους που να το βεβαιώσουν. Αυτός λοιπόν ο Αγγελόπουλος έκανε δήλωση και είπε ναι, έγιναν βασανιστήρια στον Πειραιά και εγώ βασάνισα και τα λοιπά. Και το δικαστήριο δεν τον αθώωσε, δεν τον τον έδιωξε, δεν τον καταδίκασε δηλαδή. Λοιπόν, πήρε τους βαθμούς, πήρε και τις συντάξεις και πήγε σπίτι του. Για την οικονομία του χρόνου... Πέρασε, δηλαδή, παραπέμπτηκε σε δικαστήριο. Κύριε Κυριάκη, για την οικονομία του χρόνου, γιατί ήδη μιλάμε ένα ημίωρο πάρα πολύ. Ήδη έχει περάσει, ναι, έχει περάσει ο χρόνος. Θέλω να μας περιγράψετε εντάχει αυτό το συγκλονιστικό περιστατικό που μου περιγράφετε προηγουμένως πριν ξεκινήσει αυτή η ηχογράφηση σε σχέση με τις μαυροφορεμένες μαθήτριες στο Ηράκλειο δύο ημέρες λοιπόν. Μετά την εξέγερση. Λοιπόν, μετά την εξέγερση, την επόμενη ημέρα, η τελευταία τάξη του Λυκείου στο Καπετανάκιο. Δεν έχει γίνει γνωστό, αλλά έχει καταγραφεί σε βιβλίο και το λένε, φορέσανε μαύρα ρούχα, πήγανε στο σχολείο, οι καθηγητές κλαίγανε, πήγε η ασφάλεια, τους είπε ότι πηγαίνετε σπίτι σας, φύγετε από εδώ και πηγαίνετε να αλλάξετε ρούχα. Και εντάξει, τα παιδιά δεν είναι... Ποια τάξη ήταν η τελευταία, η 8η ήταν, ποια ήταν? Η τελευταία τάξη ήταν, ναι, η τελευταία τάξη κοριτσιών. Θηλαίων. Φορούσαν θηλαίων, ναι, φορούσαν... Λοιπόν, να σας δώσω, να σας πω και το Νελίγιο. Εγώ δεν μετανιώνω για τίποτα. Εντάξει, δεν μετανιώνω για τίποτα και αν συμβεί κάτι, πάλι τα ίδια θα κάνω. Το λέω, δηλαδή, ανοιχτά. Σήμερα, σήμερα τον εορτασμό 49 χρόνια μετά, πώς τον βλέπετε, τι μήνυμα θέλετε να μας δώσετε? Κοίταξε, εγώ βλέπω τα σημερινά, θέλω να πω τα σημερινά παιδιά. Ναι. Δηλαδή, τα παιδιά σήμερα είναι πολύ καλά παιδιά. Έτσι, και ας είχε πει ο Πάγκαλος ότι είναι σκατόπεδα. Το θυμάστε τη δήλωση αυτή που είχε πει? Βεβαίως. Έτσι. Είχε πει και άλλα τύχη. Ναι. Ναι, τα είπε και αυτά ειδικά. Βλέπουμε να συμμετέχουν, είναι καλά παιδιά. Γνωρίζουν περισσότερα από εμάς. Και ας λένε ότι είναι αμόρφωτα και τέτοια. Παίρνουν μέρος στις κινητοποιήσεις και για την ειρήνη και για τον πόλεμο. Αγωνίζονται για μια καλύτερη ζωή, για να μην υπάρχει φτώχεια. Είναι συνέχεια, εγώ πιστεύω, ότι στις ΕΠΟΝ του 114 και του Πολυτεχνείου. Μια κόρη μου τώρα είναι συμμετέχει, μια κόρη μου είναι φιλόλογος, η άλλη κόρη μου είναι στο πολιτικό, ήταν στο πολιτικό της νομικής, τώρα είναι στο Υπουργείο Υγείας στα θέματα πρόνοιας. Συμμετέχουν, γνωρίζουν και συμμετέχουν και... Λοιπόν, να κλείσουμε τώρα με αυτό ότι δεν Καπετανάκιο το είπαμε και σας είπα ότι το μήνυμα, αν συμβεί κάτι, ναι. Αν συμβεί κάτι, πάλι τα ίδια θα κάνω. Θα έκανα. Τα ίδια θα κάνω. Κύριε Κυριάκη, σας ευχαριστώ θερμότατα. Θα σας αφήσω τώρα
και να σας διαβάσω κάτι από τον Μιχάλη Κατσαρό, που λέει «Αντισταθείτε σε αυτόν που κτίζει ένα σπιτάκι και λέει καλά είμαι εδώ, αντισταθείτε σε αυτόν που γύρισε πάλι στο σπίτι και λέει δόξα σε ο Θεός, στον κοντό άνθρωπο του γραφείου, στις μουσικές, στα τούμπανα και τις παράτες, στις κολακίες, στις ευχές, στους γραφιάδες». Και ένα πίπα που είναι του Τριπολίτη και του και το λέει και ο Τσαχνής, έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Αυτό το μήνυμα θέλω να πω, ότι είμαστε, λέει, τα παρατράγουδα στα ωραιάσματα. Κουφάλες, δεν ξοφλήσαμε. Αυτά έχω να σας πω. Τα όνειρα των εραστών δεν σβήνουν ποτέ. Κύριε Κυριάκη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συγκλονιστική μαρτυρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε γερός και ευχαριστώ δυνατός. Που μιλήσαμε, που ειδωθήκαμε. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συνεισφορά σας, την προσφορά σας, για την εδραίωση της δημοκρατίας. Αλλά είμαι παρόν. Να είστε καλά. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ναι, εντάξει.